Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας που έχει πάει και αυτός σε αρκετά μέρη. Ένα συγκεκριμένο τον ενέπνευσε για να διαμορφώσει το εξωτερικό του νέου Ρησίου. Ιβέρια. Η Γερμανία και το προπονητικό της Dortmund. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παζαρτζίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Πείτε εδώ του Αγλαού, ποιο Dortmund τώρα μπροστά στη Βέρεια. Έχει Ραβανή Dortmund. Που ξέρει αυτός εδώ. Ωραίο το Ριβάνι. Βέβαια, ρε φίλε, εννοείται. Άσε το, βάζει δυο μπάλες παγωτό από πάνω, ό,τι πρέπει είναι. Νομίζω ότι αυτοί που είναι εκεί πέρα και ζουν πολλά χρόνια εκεί πέρα, ότι είναι συνηθισμένο. Πα στη Γερμανία θα σε βγάλουν καμιά ξενέρωτη σοκολατόπιτα. Και αυτή κι αν είναι και κανονική. Τέλος πάντων. Αλλά για τα αθλητικά κέντρα, α προτιμήσουμε τη Γερμανία. Ναι, καλύτερα νομίζω. Και πάνω. Σα ακούμε βεβαίω, κύριε Παζαρτζίδη. Μα ακούτε. Δεν είναι καλή γραμμή. Είμαι στον δρόμο τώρα και γυρίζω, είμαι στον περιφερειακό, ίσως δεν έχουμε λίγη τελευταία. Πάτε να φάτε ρεβανή στη Βέρεια. Τώρα σας ακούμε καλύτερα και είσαστε στη Θεσσαλονίκη και αυτός ήταν ο λόγος που σας καλέσαμε, γιατί μαζί με τον κύριο Καρυπίδη επιθεωρήσατε τόσο το Ρήσιο όσο και κάποιους χώρους στο Κλεάν της Βικελίδης. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Με κάλεσε το μεσημέρι στο γήπεδο. Ναι. Είδαμε κάποια πράγματα που ζήτησε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό για να γίνουν στις σουίτες. Θα γίνει δηλαδή μια ανακαίνιση στις σουίτες. Mm-hmm. Στο περιβάλλον του χώρου, του αναγωνιστικού χώρου, δηλαδή γύρω-γύρω εκεί, κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, που ζητήθηκαν και από τη Super League με κάποια τζάμια και με κάποια σαν μέτρα ασφάλειας. Mm-hmm. Πού, σε ποια θυρά, στα επίσημα? Στα επίσημα είναι σίγουρο. Πίσω από τον πάγκο γιατί... το φιλοξενούμενο λέτε. Ναι, γενικά όλοι 7. Ναι. Για τη θύρα 2 δεν έχει ζητηθεί κάτι, γιατί έχουμε το υψόμετρο που απαιτείται. Υπάρχει μια οδηγία συγκεκριμένη που απαιτείται ένα υψόμετρο από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε από εκεί και μετά να έχει προστασία. Οπότε εμείς, επειδή εκεί πέρα έχει ένα τυχείο τσιμεντένιο και είναι και τα κάγκελα της θύρας, εκεί είμαστε εντάξει. Ναι, μήπως να βάλουμε όμως τίποτα, κύριε Παζατζήρ, γιατί θα πέσει καμιά κουρομπίλια πάλι κάτω, θα κρατάει από τα δεξιά την πλευρά ενώ έχει χτυπήσει αριστερά, θα έχουμε, μήπως έχουμε κάνα τέτοιο. Γιατί είναι και επικίνδυνα τα πράγματα. Τώρα αυτό νομίζω θα ξαναγίνει συνάντηση με τους ανθρώπους της Super League. Αν μας ζητηθεί θα γίνει, είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν ναι. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Στα γραφεία, στην είσοδο των γραφείων θα κάνουμε μια αλλαγή. Θα τα πάρετε τελείως από εκεί? Όχι, είσοδος κάτω που είναι από την Αλκμίνης. Θα την αλλάξουμε, θα δημιουργήσουμε μια ρεσεψιόν, μια υποδοχή εκεί πέρα. Θα αλλάξει λίγο η πρόσωψη. Επιτέλους. Θα υπάρξει και άνθρωπος σε κάτω εκεί στη ρεσεψιόν, security? Ναι, βεβαίως. Υπάρχει γραμματεία. Ωραία. Έτσι πρέπει. Στους χώρους υγιεινής σε όλες τις θύρες έδωσε εντολή ο πρόεδρος να γίνει αντικατάσταση των ειδών υγιεινής των πλακεδίων, φώτα. Γενικά θα μπούμε δυναμικά και στο γήπεδο. Αφού βέβαια τελειώσει το ρίσιο πρώτα. Το Ρήσιο τώρα, βέβαια, εντάξει, η νέα ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι θα παραδοθεί με την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία. Αλλά... Είδα πολύ ωραίες φωτογραφίες από το Ρήσιο και μπράβο για την πολύ καλή δουλειά. Αλλά είναι πραγματικά ένα αθλητικό κέντρο. Είναι, επειδή είδα και τα αποδυτήρια και επειδή έχω και την εικόνα των προηγούμενων αποδυτηρίων, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, η λέξη αξιοπρέπεια πλέον για μια μεγάλη ομάδα όπως ο Άρης είναι αυτή που βρίσκεται δίπλα στο αθλητικό κέντρο του Ρήσιου. Επειδή έκανε διακοπή, δεν άκουσα ακριβώς τι είπατε. Λέω, επειδή έχω δει και το προηγούμενο και την προηγούμενη κατάσταση, λέω η αξιοπρέπεια πλέον μπορεί να μπαίνει δίπλα για το αθλητικό κέντρο μιας μεγάλης ομάδας όπως ο Άρης. Γιατί πριν. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια. Ναι. Αν μη τι άλλο λέω, τουλάχιστον η αξιοπρέπεια και να μην πω η χλίδα, να μην το πάω τόσο πολύ, αλλά πραγματικά χαίρεσαι που ο Άρης έχει ένα τέτοιο αθλητικό κέντρο πλέον. Αυτή ήταν και η θέληση και της διοίκησης, έτσι, να γίνει κάτι εξ ολοκλήρου από την αρχή, καινούριο, ολοκένουριο. Ήρθε σήμερα ο κ. Καρυπίδης, καθίσαμε αρκετή ώρα στο Ρήσιο, είδε όλους τους χώρους, εντυπωσιάστηκε και όταν εντυπωσιάζεται προσθέτει πραγματάκια, οπότε σήμερα μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε και πιο ζεστά το θέμα με τις πισίνες, γιατί έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση. Τις πισίνες? Θα κάνουμε και θέλουμε θέλουμε να κάνουμε δύο πισίνες αποκατάστασης και κάτι λουτράγια από θεραπεία με ζεστά και κρύα. Α, ωραία. Θα δημιουργηθεί ένας χώρος επιπλέον από θεραπείας με άμμο. Mm-hmm. Και γενικά έχει θέληση να κάνει πολλά πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα με την κουβέντα που έχουμε, ότι θα τελειώσει θετικά το Ρήσιο φέτος.
προς την ομάδα δηλαδή. Οπότε έχει όραμα για το Ρίσιο ακόμα μεγαλύτερο από αυτά που κάνουμε φέτος. Το έχει πάρει πάντως πολύ ζεστά και επειδή κάθε φορά που μιλάτε σας ζητάει για κάτι καινούριο, σας βλέπω το παραδείγμα των οκτώ. Καλό είναι αυτό. Το Ρίσιο, έτσι όπως πάει. Εντάξει τώρα, τώρα για να γίνουν οι πιστήνες και αυτά που θέλουμε, ναι, και που έχουμε δει και ξέρουμε τι θέλουμε, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Ναι, ναι. Αλλά θα γίνει πολύ πιθανό και φέτος. Ναι. Δηλαδή δεν θα εμποδίσει το να... Γιατί δεν θα γίνει στο υφιστάμενο κτίριο, θα γίνει λίγο δίπλα. Δεν θα εμποδίζεται η προπονήση της ομάδος. Πάντως είστε και ένας... Θέλει να το κάνει. Mm-hmm. Θέλει να το κάνει. Θέλει να κάνει ένα κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ήδη αυτά που έχουμε κάνει τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα τα δείτε και όταν σε λίγες μέρες θα παραδοθεί το έργο. Mm-hmm. Θα εντυπωσιαστείτε και εσείς, γιατί πραγματικά έχει γίνει κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Διακατέχετε πάντως ο κύριος Καρυπίδης, κύριε Παζαρτζή, επειδή τον ζείτε κιόλας, έχετε και συχνή επαφή, από έναν μεγάλο ενθουσιασμό μέχρι στιγμής γενικότερα, όχι μόνο για το Ρίσιο και γενικότερα για το νέο Άρη της Super League. Ναι, βεβαίως. Έχει πάρα πολύ θέληση και πάρα πολύ όρεξη για το ποδόσφαιρο. Και αυτό εμείς ειδικά το ξέρουμε καλύτερα όταν είχαμε και την ομάδα της Ειρηνούπολης, που ήταν στην αεραστεχνική κατηγορία. Ναι. Και εκεί πέρα είχαμε κάνει και έργα και υποδομές στο γήπεδο ενός χωριού που δεν τα είχαν πολλά γήπεδα μεγαλύτερων κατηγοριών. Ναι. Διαπιστώνετε... Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έχει θέληση, έχει μεράκι και αυτό αποτυπώνεται και από αυτά που κάνει. Έτσι. Mm. Αυτά που, τουλάχιστον αυτά που έχουμε κάνει στο δικό μου το κομμάτι και στο Χαριλάο που κάναμε πέρσι, φέτος με τα τουρνικέ, στο Ρίσιο, τώρα ξανά στο Χαριλάο που θα κάνουμε αλλαγές. Αυτές που θα κάνουμε και στα αποδυτήρια που θα κάνουμε. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μεράκι να κάνει κάτι με βάση, σταθερό, με υποδομές και να προχωρήσει. Δεν είναι για μια χρονιά στον Άρη. Και ενώ δεν έχει τη στήριξη που θα ήθελε, νομίζω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Τα κάνει όλα αυτά. Ναι. Δεν ξέρω αν σας έχει εκφράσει και εσάς έτσι κάτι όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί έχετε και συγκεκριμένο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι απογοητευμένος από την κίνηση, ειδικά των εισιτηρίων διαρκείας, γιατί τουλάχιστον αυτά που έχει πει τα έχει κάνει. Ναι. Δηλαδή έχει παρουσιάσει έργο στην παρουσία του αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τον Άρη. Ναι. Εντάξει, τώρα αν κάποιοι δεν βλέπουν τα γεγονότα και από τα καφενεία ή από οπουδήποτε αλλού συζητάνε και λένε και κάνουνε, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως, για μένα τα 1000 εισιτήρια πόσα έχει δώσει, 1200, δεν είναι εισιτήρια για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Καλά, δεν θα μείνει σαν τον αριθμό, θα υπάρξει... οπουδήποτε. Θα υπάρξει, Μοντάρι, καταρχήν μια έκρηξη, θα υπάρξει μεθαύριο, θα το δείτε. Ότι ο κόσμος, εντάξει, είναι... φυσιολογικό να είναι παγωμένος με όσα γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη, όπως λέτε, έχουν μπει χρήματα και είναι η πρώτη φορά, γιατί πάντα λέμε να δούμε και μετά θα πάμε να στηρίξουμε. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει βάλει χρήματα. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Και άμα για τις μεταγραφές μπορεί να αμφισβητήσει, τα τσιμέντα και τα υλικά και αυτά δεν γίνεται να τα πάρει τζάμπα. Αυτά φέρνουν λεφτά για να αγοραστούν. Τα έργα που κάνει στο Ρίσιο και στο Χαριλάου είναι έργα υποδομής και θα μείνουν στον Άρη για πολλά χρόνια, είτε είναι ο Καρυπίδης είτε δεν είναι. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ένα έργο υποδομής και πρίκας και για τα παιδάκια που είναι πίσω από τις ακαδημίες που έχουν όρεξη για τον Άρη. Τώρα άλλο να μπαίνει ένας κριτικός στο site και να βλέπει το Ρίσιο πώς ήταν και τι εγκαταστάσεις είχε η ομάδα και άλλο έτσι πώς θα γίνει σε 10 μέρες και θα παραδοθεί. Ανεβαίνει και το επίπεδο της ομάδος, του οργανισμού του Άρη. Έτσι. Δεν είναι μόνο δηλαδή, το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και οι υποδομές. Και δίνει πάρα πολύ έμφαση και στις υποδομές. Mm-hmm. Και έχει πλάνο και όραμα να κάνει και άλλα πράγματα, τα οποία καλά είναι να τα ανακοινώσει αυτός όταν πρέπει. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Έτσι. Φαντάζομαι ότι είναι ικανοποιημένος και ο προπονητής από τη εξέλιξη των έργων και τη διαφορά που βλέπει με αυτό που είδε λίγο πριν ξεκινήσουν τα έργα. Βέβαια. Βέβαια. Και ο προπονητής είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από αυτά που θα του παρέχει το Ρίσιο σαν υποδομή. Από γυμναστήρια, από εστιατόρια για τη σύνδεση των ποδοσφαιριστών, από τους χώρους ξεκούρασης, από τους χώρους γιατί δημιουργήθηκε ένας χώρος με video wall που θα γίνεται και
μέσω, δηλαδή θα βλέπουν αγώνες, θα κάνουν τις αναλύσεις τους και τι πρέπει να κάνουν, θα έχουμε προβλέψει όλα. Μάλιστα. Εσάς για κάποια μεταγραφή σας είπε, γιατί στο γιατρό του Άρη, τον Βαγγέλη τον Πανταζή, με τον οποίο βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες, του είπε ότι πάει για ένα μπαμ στην επίθεση. Δεν ξέρω αν συζητήσατε και γι' αυτά. Θα μας πει τον μπούμο, κύριο Σπασταθήνης. Όχι, επειδή εγώ το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω, ο χρόνος του είναι πολύτιμος, ό,τι χρόνο μου διέθεσε σήμερα τον αφιέρωσα σε μένα και σε αυτά που πρέπει, που θέλω εγώ για να είμαι συνεπής απέναντι στον Άρη. Ωραία. Εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει το Ρίσιο και μετά το Χαριλάου. Το τι κάνει με μεταγραφές δεν μπορώ. Εγώ είχα λίγο χρόνο, έπρεπε να τακτοποιήσω τα δικά μου τα θέματα. Στο Χαριλάου πότε μπαίνετε, κύριε Παζαρτζίδη, απευθείας μετά το Ρίσιο, δηλαδή εκεί αρχές Αυγούστου? Όχι, μπορεί να πω και την άλλη εβδομάδα και πιο νωρίς. Γιατί τώρα στο Ρίσιο έχουμε μπει στην τελική ευθεία, δεν έχουμε μείνει πολλές μέρες. Την άλλη εβδομάδα τι? Μετά το μάτς με την ΑΕΚ, φαντάζομαι. Ναι, μετά το μάτς, βέβαια. Μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Μπορεί την επόμενη μέρα να μπούμε να ξεκινήσουμε εκεί πέρα κάποια πράγματα. Θετικό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Παζαρτζίδη. Ευχαριστούμε πολύ.